Εξακτήσεις ονομαστικής ψηφοφορίας εψήφισα συνολικά 299 βουλευτές. Επί της αρχής του σχεδίου νόμου ναι εψήφισαν 229 βουλευτές. Όχι εψήφισαν 64 βουλευτές. Παρόν εψήφισαν 6 βουλευτές. Συνεπώς το νομοσχέδιο είναι δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 1 ναι εψήφισαν 229 βουλευτές. Όχι εψήφισαν 64 βουλευτές. Παρόν εψήφισαν 6 βουλευτές. Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Εισερχόμαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νομοσχεδίου και ρωτάει το Σώμα εάν γίνεται δεκτό. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Ποτάμι, Κουκουέ, ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ. Το ακροτελεύτερο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Και δέχεστε στο σύντομο. Συνεπώς το νομοσχέδιο έχουν εκφραστεί. Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό. Εντάξει, κύριε Μπούρα. Δεχθεί η παρατήρησή σας. Συνεπώς το νομοσχέδιο είναι δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων. Τώρα θα το βάλουμε κατά πλειοψηφία. Κατά πλειοψηφία. Οπότε, με τη συνέντευξη. Δέχεστε το σημείο αυτό να ψηφίσουν το νομοσχέδιο και στο σύνολό του. Ωραία. Και στο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, εσείς την εκπροσωπείτε κύριε Μπούρα ως συνήθως. Χρυσή Αυγή, Ποτάμι, Κουκουέ, ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς το νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι. Επίγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύνεψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης έγινε δεκτό καταρχήν κατά άρθρο και στο σύνολο κατά πλειοψηφία. Με τη συνένεση σώματος λύεται η συνεδρία για την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2016.